Λοιπόν, να ξέρετε ότι θα συζητήσουμε στο επόμενο μέρος, εστιάζοντας στην προσπάθεια που κάνετε στην Οργοτέλη, μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια, η οποία αποφέρει καρπούς όχι μόνο βαθμολογικά, αλλά και στο μάτι του θεατή. Μόνο αυτό το σχόλιο να ξεκινήσουμε. Ναι, είναι ωραίο αυτό που είπες, ειδικά το δεύτερο, γιατί νομίζω ότι προσπαθήσαμε πάρα πολύ από το καλοκαίρι να δημιουργήσουμε μια ομάδα που να πατάει καλά στο γήπεδο, να επιτίθεται σωστά και να μείνεται σωστά. Προετοιμαστήκαμε για αυτή τη δύσκολη κατηγορία. Ξέρουμε τις δυσκολίες, τις κατηγορίες. Πολλές φορές δεν παίζεται ποδόσφαιρο, πολλές φορές κάποια παιχνίδια στηρίζονται στη δύναμη και στο στατικές φάσεις και σε όλα αυτά. Όμως εμείς προσπαθούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να προετοιμαστούμε για αυτό το ποδόσφαιρο, αλλά την ίδια στιγμή να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να συνδυάσουμε το καλό ποδόσφαιρο με το αποτέλεσμα. Θέλω τις πρώτες εντυπώσεις, κύριε Παπαβασιλείου, από τη συμμετοχή σας σε αυτό το πρωτάθλημα με τον Οργοτέλη. Ναι, νομίζω ότι έγινε έτσι μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία στο να αντιληφθούμε την κατηγορία, να αντιληφθούμε, έχουμε δει μαζί με τους συνεργάτες μου πάρα πολλά παιχνίδια από την περσινή περίοδο, όχι μόνο του Οργοτέλη, αλλά και του πρωταθλήματος, για να προετοιμαστούμε, να δημιουργήσουμε έτσι και την προετοιμασία, αλλά και το να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατηγορία και σε αυτό το πρωτάθλημα. Μια κατηγορία που νομίζω την έζησε και Περσιόφη και ο Εργοτέλης. Μια δύσκολη κατηγορία, μερικές φορές σε δύσκολες έδρες, παιχνίδια που παίζονται πολύ στη δύναμη, στατικές φάσεις. Και γενικά να αντιληφθώ και εγώ και οι συνεργάτες μου ακριβώς το τι πρέπει να κάνουν. Νομίζω δηλώψαμε πάρα πολύ σκληρά, δηλαδή πίσω από αυτό που βλέπει ο κόσμος σήμερα, δουλέψαμε πολύ σκληρά όλοι για να προετοιμάσουμε τα παιδιά σε αυτό το δύσκολο πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι το δείξαμε από την περίοδο της προετοιμασίας ότι θα είμαστε μια καλή ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα. Παραλάβατε μια ομάδα η οποία είχε μάθει να παίζει στην αλφα στήλη παιχνιδιού με τον κύριο Γκόνια την προηγούμενη αγωνιστική. Πολλοί παίχτες είναι στον κορμό του Εργοτέλη. Πώς δεχτήκατε την πρόταση, δηλαδή πήγε στο μυαλό σας όταν από τον Εργοτέλη σας έκαναν την πρόταση να λάβετε την τεχνική ηγεσία και πώς θα σχολιάσετε αυτό το έργο του κυρίου Γκόνια και σε σχέση με αυτό το οποίο εσείς έχετε βάλει τη δική σας σφραγίδα και ποιο είναι το σημείο? Ναι, καταρχήν όταν μου έγινε η πρόταση εγώ πάντα συζητάω και ειδικά μαζί με τον πρόεδρο αυτή τη στιγμή, τον Γιώργο Ντουτζιάρη, αλλά και με τον ιδιοκτήτη του Σάμι το Μάκετ, σε ουσιαστικά θέματα που έχει να κάνει και με τη φιλοσοφία και με το τι θέλει να κάνει ο Εργοτέλης τα επόμενα χρόνια. Και οι απαντήσεις που πήρα και η δικιά μου φιλοσοφία ταιριάζει με τη φιλοσοφία του Εργοτέλη και το τι θέλουν να κάνουν, τι θέλει να κάνει ο Εργοτέλης τα επόμενα χρόνια. Γιατί είδα καταρχήν ότι σε αυτή την ομάδα υπάρχουν πάρα πολύ καλά παιδιά, πολύ ωραία ενέργεια. Η φιλοσοφία είναι να δουλέψουμε με νέα παιδιά, να τα εξελίξουμε και βέβαια εξελίσσοντας και το παιχνίδι μας να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Δεν τέθηκε σε καμία στιγμή ούτε πρωταθλητισμός ούτε τίποτα, Στέλιο. Όμως θέλω να σου πω ότι η περσινή χρονιά ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον Εργοτέλη. Παρότι ο προηγούμενος προπονητής δούλεψε πάρα πολύ, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, σε αρκετά παιχνίδια ο Εργοτέλης παρουσιάσε ελκυστικό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο. Εγώ όλα αυτά τα είχα στο μυαλό μου. Τον είχατε παρακολουθήσει? Είχα παρακολουθήσει. Έχω δει όλα τα παιχνίδια περσινού πρωταθλήματος. Ήξερα ποια είναι τα θετικά, ποια είναι τα αρνητικά. Ο Εργοτέλης την περσινή χρονιά είχε ένα σοβαρό πρόβλημα στο αμυντικό κομμάτι, που όπως σου έχω πει ήταν και για μένα μια μεγάλη πρόκληση αυτό.
Εκεί πάνω λοιπόν έγινε η δουλειά για να συνδυαστεί, ας πούμε, το έργο το οποίο έγινε πέρυσι επιθετικά με τους ίδιους περίπου, όχι όλους, γιατί ο Κάιπερς, η μεγάλη προσωπικότητα, ας πούμε, της περσινής αγωνιστικής περίοδου, για τους γνωστούς λόγους, δεν είναι φέτος το ρόστερ. Αυτό δημιούργησε έτσι κάποιο σκεπτικισμό όταν αναλάβατε? Εντάξει, όταν φεύγει ένας παίχτης που έκανε 24 γκολ, πάντα είναι πρόβλημα, αλλά θέλω να σου πω ότι ο κάθε προπονητής έχει τη δικιά του φιλοσοφία. Ο Τάκης Ογκόνιας είχε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Εγώ έχω τη δικιά μου φιλοσοφία και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό κομμάτι. Αυτό το πράγμα έπρεπε να το περάσω στους παίχτες και να ξέρουν ακριβώς τι θέλει ο προπονητής σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού. Αυτό έγινε μέσα από μια διαδικασία προπόνησης. Μπορεί και το ότι η προετοιμασία διέρχησε και περισσότερο να ήταν. Να εμπέδωσαν τα νέα στοιχεία. Ναι. Πολύ καλύτερα, γιατί αυτό το ποδόσφαιρο που παίζουμε αυτή τη στιγμή το χαίρονται οι παίχτες. Γιατί έχει μεγάλη σημασία. Ποιο είναι το ποδόσφαιρο που παίζετε αυτή τη στιγμή? Εμείς είμαστε μια ομάδα που κάθε φορά θέλουμε να αρχίζουμε από πίσω, θέλουμε να δημιουργούμε προϋποθέσεις. Κάθε πάσα έχει ένα στόχο. Και όλη αυτή η διαδικασία της προπόνησης και της, είναι και πάρα πολύ διδακτικό. Βέβαια. Η όλη προσέγγιση και η τακτική προσέγγιση. Αρέσει δηλαδή στον ποδοσφαιριστή να δουλεύει? Ναι, νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές χαίρονται να έρχονται στην προπόνηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί δεν δουλεύουμε μόνο. Δουλεύουμε με την ομάδα. Θέλουμε η ομάδα αυτή να εξελιχθεί και να παίξει μοντέρνο ποδόσφαιρο. Σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τι στιγμή είναι αυτή. Νομίζω ότι και η προετοιμασία και αυτά τα τρία παιχνίδια μας, η εικόνα μας δείχνει ότι είμαστε μια πολύ καλά προετοιμασμένη ομάδα. Έχετε επίγνωση ότι αρκετοί συνάδελφοί σας προπονητές εκτιμούν και επενούν το έργο που έχετε κάνει στον Εργοτέλη? Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη χαρά για εμάς. Είμαστε ακόμη στην αρχή όμως, Τέλειο. Αυτό το ποδόσφαιρο που παίζουμε μπορεί να εξελιχθεί πολύ, πολύ περισσότερο. Είναι και το ψυχολογικό. Είμαστε μια νέα ομάδα. Δηλαδή, χθες μετά τον γκολ, για 15-20 λεπτά χάσαμε λίγο το. Ίσως και το άγχος, το ότι ξέρεις, είσαι πρώτος. Αυτά όλα πρέπει να τα διαχειριστούμε. Και θα τα διαχειριστούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα χαρακτηριστικά που έχει η ομάδα σε σχέση με το έμψυχο δυναμικό, διότι φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, γνωρίζω ότι το καλοκαίρι έγινε μια βασανιστική, δηλαδή μελετημένη προσπάθεια για να ενισχυθεί ο Εργοτέλειας στους τομείς που έπρεπε να ενισχυθεί, διότι νομίζω ότι ο στόχος, ο βασικός στόχος που είναι η Super League 1, που από το πέρασμα της προηγούμενης χρονιάς στη φετινή, προϋπόθεται μια συνοχή η οποία θα είχε αξιολογηθεί, ας πούμε, με προσθήκες που θα μπορούσαν να την υποστηρίξουν. Ναι, παρότι όπως έχω πει, ο στόχος δεν είναι η Super League 1. Από πέρυσι μιλάω. Ναι, okay. Όμως, ο στόχος ποιος είναι? Έχουμε πάρα πολλούς στόχους. Ναι. Ναι, έχουμε πάρα πολλούς στόχους που σιγά σιγά θα τους πετύχουμε. Α, δεν είναι Super League, είναι Super League. Βασικός στόχος είναι να μπαίνουμε στο γήπεδο και να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Βασικός στόχος είναι να παίζουμε αυτό που κάνουμε προπόνηση. Εγώ το ερμηνεύω ότι με το Εργοτέλη θέλετε να κάνετε πρωταθλητισμό, κάπως έτσι, ή να ανέβετε στη Super League. Κοίτα, αν μπορούμε να κάνουμε πρωταθλητισμό, θα είναι σπουδαίο. Ήδη κάνετε πρωταθλητισμό. Κοίτα, όπως έχω πει, δεν θέλω να βάλουμε τέτοιους στόχους αυτή τη στιγμή, γιατί είναι μια νέα ομάδα. Εμείς πρέπει να βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και όπως έχω πει, θέλουμε να παίξουμε αυτό που κάνουμε προπόνηση. Αυτό έχει σημασία για μας. Να βελτιώνουμε το παιχνίδι μας, να βλέπουμε τα παιχνίδια, να δούμε τι έχουμε κάνει, τι δεν έχουμε κάνει σωστά, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, τι κάνουμε καλά, να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Κάντε δηλαδή αυτό το οποίο είναι η δική σας φιλοσοφία μέσα σε ένα χώρο όπου γίνονται και άλλα πράγματα, ας πούμε, τα οποία δεν είναι πράγματα έτσι ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος. Δουλεύετε καθαρά ποδοσφαιρικά. Δεν μας ενδιαφέρουν τα γύρω-γύρω, μας ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, μας ενδιαφέρει η δουλειά μας. Μας ενδιαφέρει τα παιδιά να έρχονται με χαρά, να μαθαίνουν μέσα από τη διαδικασία και να δημιουργούμε και νοοτροπία και χαρακτήρα
γιατί αυτό θα τους δώσει και τη δύναμη να κάνουν μια καλή καριέρα. Γιατί δεν είναι μόνο στόχος του τι θα κάνουμε αυτή τη χρονιά. Έχουμε παιδιά στην ομάδα σε ηλικία που μπορούν να κάνουν μεγάλη καριέρα. Το ερμηνεύω σωστά? Λειτουργεί σαν μια σχολή ποδοσφαίρου, ανάδειξη ποδοσφαιριστών, ας πούμε? Ναι, λειτουργούμε και με αυτή τη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία της ομάδας και του Μάκη Τσάμι και του Τσιγιάρη και του Σταύρου του Λαβράκη και του Εργοτέλη είναι να βγάλει παίχτες. Και νομίζω ότι τα τελευταία όλα αυτά τα χρόνια... Αυτό το έχει πετύχει. Ναι, το έχει πετύχει. Και αυτό πρέπει και είναι μεγάλος στόχος για εμάς να συνεχίσουμε. Και έχουμε μέσα σε αυτή την ομάδα παιδιά με μεγάλο ταβάνι. Παρακολουθείτε τις ακαδημίες οι οποίες είναι πολύ αξιόλογες? Βεβαίως, τις παρακολουθώ και έχω και πολύ καλή συνεργασία και με τον τεχνικό διευθυντή, τον Καλπακίδη, και με τους προπονητές. Ναι, σαφώς. Σας είχα δώσει μια πρόταση το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν την έχετε αξιοποιήσει. Αυτό το, η προπόνηση μπόνους σας είχα πει. Ναι. Θέλετε να ρολάρει το πρωτάθλημα, έτσι? Σιγά, ναι. Έχει γυναικεία ομάδα που έχει παράδοση και θέλουν και μια στήριξη εκεί τα κορίτσια από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, ποιο είναι το όραμα, το όνειρο, το ποδοσφαιρικό, δηλαδή όλο το project, ας πούμε, του κ. Σάμι? Δεν έχουμε μιλήσει πολύ μαζί του γι' αυτό. Ναι, κάναμε μια συζήτηση. Ο Μάκη Τσάμι είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το ποδόσφαιρο, το ωραίο ποδόσφαιρο. Και κάναμε μια ωραία συζήτηση στην πρώτη μας επαφή που είχε να κάνει με την Κέρβερ. Το σύστημα Κέρβερ, το τικιτάκα. Ναι, και δημιούργησε μια ακαδημία στην Αίγυπτο. Με φοβερά αποτελέσματα. Με τον κύριο Καλωστιάν, δηλαδή, πήρετε δικαιώματα? Όχι. Είναι, γνωρίζει πάρα, πάρα πολύ καλά τη μεθοδολογία και στην ακαδημία αυτή λειτουργούν και προπονητές με Κέρβερ. Αλλά είναι σε αυτή τη φιλοσοφία. Στο να δημιουργήσει τον Εσείς συνεχίζετε να το διδάσκετε αυτό το σύστημα? Εννοείται. Και με τις ακαδημίες σας στην Κύπρο? Βεβαίως. Παντού. Δηλαδή, Κύπρο, Κρήτη, νομίζω. Ναι. Λοιπόν, Σαμί. Ναι, όπως έχω πει, είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο. Έχει δημιουργήσει και την δικιά του ακαδημία στην Αίγυπτο. Και με τη Λίρς και με την Γουατιντέκλα αυτή τη στιγμή. Είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει και η ανάδειξη ποδοσφαιριστών και το επιθετικό ποδόσφαιρο. Και από ό,τι ακούμε, συνεπείς. Βεβαίως. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Τζιάρης, Γιώργος, ποδοσφαιράνθρωπος. Ναι, ο Γιώργος τον είχα γνωρίσει πριν από 2 χρόνια, γιατί ήθελα ένα παίχτη από το Μάκετ και τον Γιώργο από... Στη Σλόβαν. Ναι, τον ήθελα στη Σλόβαν, ένα Αιγύπτιο, ένα αριστερό μπακ. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Κάναμε τότε τις πρώτες συζητήσεις. Και εκεί γνωρίστηκα μαζί με τον Γιώργο. Όμως τώρα που τον ζω καθημερινά, πραγματικά είναι ένα διαμάντι, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Ήρεμη δύναμη. Ναι, πολύ, πολύ ήρεμος. Δηλαδή, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι όλο αυτό που κάνουμε, η προσέγγιση που έχουμε, η ωραία συμπεριφορά. Και αυτό περιμένει από όλους. Ο Σταύρος Λαμπράκης, Σταύρος, ένας πολύτιμος, πιστεύω, συνεργάτης. Έχω εντυπωσιαστεί από τον Σταύρο. Το ήξερα, γνωριζόμασταν, όχι πολύ, αλλά όταν ζεις έναν άνθρωπο καθημερινά, καταλαβαίνεις και το ποιόν του, καταλαβαίνεις την ποιότητα του χαρακτήρα του, τις γνώσεις του και είμαι χαρούμενος που δουλεύω με τον Σταύρο. Λοιπόν, πώς μετά την πορεία σας, ας πούμε, και στη Σλόβαν Πρατισλάβα, πλεχτήκατε να έρθετε στη δεύτερη κατηγορία της Ελλάδας, έχοντας και ένα όραμα πριν, ένα σχέδιο που είχε προηγηθεί σχετικά με τις ακαδημίες τότε του ΟΦΗ. Μπορείτε να μας δώσετε έτσι μια εξήγηση του φαινομένου? Ναι. Εντάξει, τότε αυτό που έγινε με τις ακαδημίες ήταν μια προσέγγιση... Θέλετε να μείνετε στην Κρήτη, ας πούμε, τότε? Πάντα ήθελα να μείνω στην Κρήτη. Όμως αυτή η πρόταση που είχα τότε που συζητούσα με τον Όφη
ήτανε, και τα δεδομένα που ήταν τότε για εμένα ήταν μια πρόταση με τις κατάλληλες συνθήκες θα μπορούσε να μεγαλώσει πάρα πολύ, έχοντας και εμπιστοσύνη και στη δουλειά μου και στο τι θα είχα δώσει. Όμως αν μιλήσουμε, αυτό τελείωσε τώρα, δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Μετά τη Σλόβαν και με την πορεία που έκανα, ήταν να πάω σε μια πολύ αξιόλογη πηγή ομάδα στο εξωτερικό, ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, δεν έγινε, παρότι για περίπου 6 μήνες είχα επαφές και συνεντεύξεις και όλα αυτά. Ήμουνα στη μικρή λίστα των τελευταίων 2 προπονητών και τελικά δεν έγινε. Και οκ, okay, όταν μένεις πολύ καιρό έξω, πρέπει να ξαναμπείς. Και η πρόταση του Μάκετ και του Γιώργου ήταν μια πρόταση με προοπτική, με μέλλον. Και νομίζω ότι ο Εργοτέλης μπορεί να μεγαλώσει. Και μπορεί με σωστή δουλειά και με τον τρόπο που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή να πάει ψηλά, να κάνει χαρούμενο τον κόσμο της, να εξελίξει αυτό το σχέδιο και αυτή τη φιλοσοφία που έχουμε βάλει κάτω. Έπαιξε ρόλο έτσι ο έρωτας της συζύγου σας για την Κρήτη και την άλλη περιοχή, ας πούμε, που είναι η κατοικία σας? Ναι, η γυναίκα μου της άρεσε πάρα πολύ η Κρήτη. Ξέρει πολύ καλά το πόσο μου άρεσε εδώ. Όλα παίξαν το ρόλο τους. Όλα παίξαν το ρόλο τους. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με το πρωτάθλημα? Μιλήσαμε προηγουμένως για πρωταθλητισμό. Ποια είναι τα φαβορή? Εσύ έχετε κάνει μια βαθιά ακτινογράφηση του πρωταθλήματος και κάθε ομάδας, πιστεύω. Αυτό που πιστεύω είναι ότι θα γίνει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δεν βλέπω καμία ομάδα να ξεχωρίζει απέναντι σε κάποια άλλη. Εργοτέλης. Θα το δείξει η πορεία, θα το δούμε στην πορεία αυτό. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και να ξεχωρίσουμε και να λέμε κάποια στιγμή. Βλέπετε ότι λόγω του γεγονότος ότι φέτος έχουμε μπροστά μας το Super League 1, όπου υπάρχουν 9 ομάδες ενδιαφερόμενες με την πρωταθλήτρια 10 και με το δεύτερο εισιτήριο να παίζει, ότι ο ανταγωνισμός θα είναι από πολλές ομάδες? Γιατί για να κρατηθούν στην εννιάδα, στη δεκάδα, θα πρέπει να κάνουν πορεία πρωταθλητισμού, έτσι? Ναι, σαφώς. Γιατί μπορεί ο στόχος για τον Ηρακλή, για την Κέρκυρα και την Παναχαϊκή. Ονόματα. Ναι, γιατί η Δόξα Δράμας βγήκανε ξεκάθαρα και λένε ο στόχος είναι Super League 1. Αλλά για να είσαι στις 10 ομάδες και για τη Super League 2, που και η Super League 2 την επόμενη χρονιά θα είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική κατηγορία και με καλά χρήματα για τις ομάδες. Και τώρα, τι έχετε σαν συμπέρασμα βγάλει τις 3 πρώτες αγωνιστικές με τους αντιπάλους που έχετε αντιμετωπίσει? Δηλαδή, κερδίσατε την Απόλλωνα Πόντου, κερδίσατε το ΝΑΟΚ και Σαμικό, κερδίσατε δηλαδή και δεύτερο παιχνίδι εκτός έδρας με τη Σπάρτη. Ποια είναι έτσι τα πρώτα στοιχεία? Ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ναι, είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς. Και δεν θέλω να κάνω αβίαστες προβλέψεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Υπάρχουν καλές ομάδες. Και ο Βόλος είναι πολύ καλή ομάδα. Η Παναχαϊκή είναι μια ομάδα που από πέρσι έβαλε μια φιλοσοφία και την υποστηρίζει. Ο Ηρακλής, η Κέρκυρα. Θα παίξει σημαντικό ρόλο και πώς θα διαχειριστούν κάποιες ομάδες και τα άσχημα αποτελέσματα. Εμείς σαν Εργοτέλης έχουμε μία ηρεμία, δεν έχουμε πανικό και δεν... Έχετε μία πρόκληση μπροστά στο παιχνίδι με τα Τρίκαλα, εδώ, στο Παγκρίτιο. Βεβαίως, και πρόκληση είναι και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ναι, ενδιάμεσα για το Κύπρο, του ΠΑΟΚ, Θεσσαλονίκης. Ναι. Ναι, αλλά και το παιχνίδι εδώ με τα Τρίκαλα, σαφώς. Συγγνώμη, κύριε Παπαβασιλείου, τα πάρουμε χωριστά. Ναι. Τετάρτη έχετε το παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Θέλω τη δήλωσή σας. Στο παιχνίδι αυτό? Ναι, για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Είναι ένα παιχνίδι που εμένα σαν προπονητή το αναμένω, το περιμένω, γιατί θέλω να δω και πού βρίσκονται τα παιδιά, η ομάδα μου, πόσο καλά ανταποκρίνεται σε ένα
τέτοιο ψηλό βαθμό δυσκολίας. Να δούμε. Τα παιδιά πώς το περιμένουν? Νομίζω το περιμένουν είναι με αγωνία. Αν εγώ ήμουν ποδοσφαιριστής, αυτά τα παιχνίδια θα περίμενα. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν χρειάζεται να πεις και τίποτα. Η αδρεναλίνη είναι στα ύψη. Ποιο δείχτη σηκώνει, μπορεί να σηκώσει ένας προπονητής μπροστά σε ένα τέτοιο παιχνίδι πρόκληση με μια δυνατή ομάδα, με ωραίους παίκτες, πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, στον τομέα, ας πούμε, μιας ομάδας που είναι στη δεύτερη κατηγορία, με ταλαντούχους ποδοσφαιριστές όπως ο Εργοτέλης, είναι το σημείο, ας πούμε, της αυτοσυγκέντρωσης, της πρόκλησης? Είναι ένα παιχνίδι που και εγώ σαν προπονητής το βλέπω έτσι με πολύ ενδιαφέρον στην τακτική προσέγγιση. Απέναντι σε ένα καλύτερο αντίπαλο, με μεγαλύτερη ποιότητα. Άρα για εμένα έχει πολύ ενδιαφέρον η τακτική προσέγγιση, η δικιά μου απέναντι σε μια τέτοια πρόκληση. Ναι. Για τους ποδοσφαιριστές είναι μια μεγάλη πρόκληση να δείξουν τον εαυτό τους και να δούμε πόσο μετράνε σε αυτό το παιχνίδι. Και μετά έχουμε πρωτάθλημα τα Τρίκαλα. Πού είναι Τρίκαλα? Νομίζω ότι κερδίσαμε. Ο αρχικός μας στόχος είναι το πρωτάθλημα. Είναι πιο σημαντικό το πρωτάθλημα για εμάς από το κύπελο. Το κύπελο θα το δούμε σε ένα παιχνίδι, ένα παιχνίδι γιορτή, να δούμε.